Λέτε το μήνυμα των Χριστουγέννων να είναι διαφορετικό εφέτος λόγω κορονοϊού. Ασφαλώς όχι. Ο Χριστός είναι ο ίδιος πάντοτε, ένας και αναλύωτος. Ο Θεός δεν αλλάζει. Εμείς αλλάζουμε. Και το μήνυμα των Χριστουγέννων φέτος είναι αυτό που μας λέγει το όνομα του Χριστού. Εμμανουήλ, με θυμών ο Θεός. Και εμείς προσευχόμαστε να είναι ο Θεός μαζί μας, να κατοικεί μέσα μας, να περιπατεί μέσα μας. Αλλά για να κάνουμε αυτό, για να γίνει αυτό, πρέπει εμείς να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, να ταπεινωθούμε, να πιστέψουμε, να εξομολογηθούμε. Πάνω απ' όλα να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων. Όσες και αν είναι οι δυσκολίες, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Κοινωνία είναι σώμα και αίμα Χριστού, είναι φάρμακο αθανασίας. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για τον καθένα από μας. Όπως κοινωνούμε την Θεία Κοινωνία και ενωνόμεθα με τον Χριστό, πρέπει να κοινωνούμε και να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους γύρω μας. Να μην υπάρχει χωρισμός, να μην υπάρχει τείχος, να υπάρχει ένωσης και αγάπη, χωρίς την παραμικρή έχθρα. Γι' αυτό λοιπόν, μέσα στην οικογένεια να είμαστε αγαπημένοι, συγχωρητικοί, να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και μάλιστα όπως έχουμε τα προβλήματα αυτά εφέτος, να είμαστε συνεργάσιμοι και ταπεινοί. Και αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει και εκτός της οικογένειας να αισθανόμαστε όλους τους άλλους ανθρώπους σαν αδέλφια μας πραγματικά, σαν φίλους μας. Και όλοι μαζί πρέπει τούτο τον καιρό να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην προσευχή, να προσευχόμαστε να μας απαλλάξει ο Θεός από τον κορονοϊό, να προσευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός και να μην έχουμε πολλούς με ψυχολογικά προβλήματα, να προσευχόμαστε και να μας βοηθήσει ο Θεός τα οικονομικά προβλήματα των ανθρώπων να λυθούν. Να προσευχόμαστε και να μας βοηθήσει ο Θεός να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο και να μην υπάρχουν πόλεμοι και ακαταστασίες. Και τελευταία, να προσευχόμαστε, αλλά όχι μόνο με προσευχή, με τα έργα μας, να βοηθούμε αυτούς οι οποίοι πάσχουν, αυτούς οι οποίοι υποφέρουν, αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τίποτε να βάλουν στο τραπέζι τους τούτα τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων και έτσι πρέπει να το ζήσουμε. Καλά Χριστούγεννα, ευλογημένοι μου χριστιανοί, με το Χριστό μέσα σας, με αγάπη, ευτυχία και αδελφοσύνη όλων. I am here again, and possibly everyone is thinking, what is the Archbishop going to say this year, that we have this great problem of coronavirus, and people are suffering so much? How many people have died? How many people got sick? How many people are in the hospitals? How many people have psychological problems? How many people have financial problems? How many people do not have anything to put on their table this Christmas? What is the message
of Christmas this year. The message of Christmas this year is exactly the same. It is exactly what the name of Christ says. And the Gospel tells us that the name of Christ is Emmanuel, which means God is with us. And the question is, God is with us. Are we with Him? For us to be with Him, the following things we must do. Number one, we must believe in the one true God, Christ Himself. He is the only true God, the only Redeemer and Savior of the world. Then we should have purified ourselves, cleansed ourselves to receive Christ, to be in us, to stay in us, to promenade in us. But in order for Christ to do that, we need to do a few more other things. To look around and see what is going on in the rest of the people. First of all, our own family. Are we in good terms, in love with all the members of our family? Is there anyone that we don't love as much as we should love? And then, what about the people around us and in the world? I told you before how many people are suffering because of psychological problem, financial problem, and so many other things. We must see to it to apply the spirit of Christmas for everyone. And the spirit of Christmas is that no one should be without being able to celebrate Christmas. Love them, help them, and help them practically, and think not only of our people here in Canada, but elsewhere, all over the world. For yes, humanity is one family, and we should work as one family. This is the true message of Christmas. This is the true spirit of Christ Himself. He with us, we with Him, and all of us together with love, humility, and understanding. Merry Christmas, beloved in the Lord. Praise, O God, be with you and with all the world. Merry Christmas. Το 2020 τελείωσε. Κάθε χρόνο προσπαθώ να δώσω ένα μήνυμα για όλους. Μιλάμε για απολογισμό του προηγούμενου έτους, για προγραμματισμό του επόμενου έτους. Αλλά φέτος, αγαπημένοι μου χριστιανοί, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το έτος 2021 είναι και πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικό για τον κάθε Έλληνα, οπουδήποτε και αν ζει. Γιατί? Διότι φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Γι' αυτό το μήνυμά μας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με αυτή την επέτειο. Να σκεφτούμε πώς ήμασταν πριν από το 1821, πόσο υποφέραμε και πόσο πασχίσαμε για να βρούμε τον τρόπο να ελευθερωθούμε. Και ενώ περιμέναμε από τις μεγάλες δυνάμεις να μας ελευθερώσουν, δεν γινότανε τίποτε. Μέχρι που εμείς οι ίδιοι, οι πρόγονοί μας δηλαδή, αποφάσισαν να κάνουν αυτή την όμορφη, τη μεγάλη Επανάσταση. Πόσο όμως το τόλμησαν αυτό? Διότι είχαν πίστη στο Θεό. Και το σύνθημα ήτανε για του Χριστού την πίστη την Αγία,
για τις πατρίδας την ελευθερία, για την τιμή της οικογένειας. Έτσι ξεκίνησαν. Και άμα θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να παραδεχθούμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο και ευτυχώς μας βοήθησαν και οι μεγάλες δυνάμεις και έτσι αποκτήσαμε την ελευθερία μας. Αποκτήσαμε την αξιοπρέπειά μας. Αποκτήσαμε την ελευθερία να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Αυτό λοιπόν που έγινε το 1821 πρέπει να είναι το σύνθημά μας, πρέπει να είναι η ζωή μας για το 2021 και όχι μόνο, για το υπόλοιπο της ζωής του καθενός μας και για τις επερχόμενες γενναίες. Έτσι λοιπόν, ας πάμε πίσω, να σκεφτούμε αυτό που είπαμε για του Χριστού μας την πίστη την Αγία, για της πατρίδας την ελευθερία, για την τιμή της οικογένειας. Ας αρχίσουμε από το τελευταίο. Έχουμε σήμερα σωστή οικογένεια. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Και ας πάμε στο δεύτερο. Ναι, έχουμε ελεύθερη πατρίδα, την Ελλάδα μας. Αλλά ξέρετε, ο προαιώνιος εχθρός μας καραδοκεί να μας σκλαβώσει ή ένα μέρος της πατρίδας μας να το σκλαβώσει πίσω. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Και πάλι δεν πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους να μας σώσουν. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να έχουμε αυτή την πίστη στο Χριστό και να μην φοβηθούμε τίποτε. Όπως έχω πει και άλλη φορά, το τραγουδούν οι στρατιώτες μας, ότι θα είμαστε έτοιμοι να πούμε το τρίτο μέγα όχι. Και τα είπαμε αυτά και πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Και το τελευταίο, αγαπημένοι μου χριστιανοί, πρέπει να δούμε εμείς εδώ που είμαστε στον Καναδά, πόσο συνδεδεμένοι είμαστε με το Θεό, πόσο δυνατή είναι η πίστη μας, πόσο διδάσκουμε την πίστη μας στα παιδιά μας και στις επερχόμενες γενναίες, πόσο καλά οργανωμένοι είμαστε στις εκκλησίες μας, στα ιδρύματά μας, στα σχολεία μας, στα κατηχητικά, στη φιλόπτωχα αδελφότητα, στις κατασκηνώσεις μας και σε τόσα άλλα. Αυτό είναι το μήνυμα της καινούργιας χρονιάς και έτσι πρέπει να πορευθούμε για να επιτύχουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένη, με υγεία, με προκοπή, αλλά και προπαντός με προσήλωση στα ιδανικά του ελληνισμού, τα οποία ανέφερα προηγουμένως. The year 2020 is over. The year 2021 is just starting. Every year we are trying to find a theme. The same thing we are going to do this year. Every year we think and we say that we should see what we have done and what we have accomplished in the past year and how we should program the new year. But this year, 2021, is different than the other years. Why? Because it is the 200 years anniversary of the Revolution of Greece, 1821. And I think it would be the best for us to adopt the same theme that those people had when they started the revolution. What was it? They said, we start this revolution for the holy faith in Christ, for the freedom of our country, for the honor of our family. Is it not the best for us to do the same thing as we commemorate the 200 years anniversary of the
Greek Revolution of 1821? Yes. I think this is the best. But I should start from the end to go to the beginning. The honor of our family. How is our family in this century? How are we doing? Are we a loving family? Are we together? Are we working together? We understand one another. We help one another. We need a very strong family. For the family is the nucleus of the society. And without the nucleus, the society cannot continue. Therefore, let us this year try to see that we will have a stronger, a better, a more cooperative family. Second, yes, our country, Greece and Canada, have their freedom. But in Greece, we have problems. The enemy for centuries is talking now and saying big words that what they are going to do to us. We've got to be prepared. Of course, the big powers probably will help us, but we should be ready ourselves to sacrifice ourselves for the freedom of our country, for the faith in Christ, for the honor of our family. And of course, we are a small country, but that does not mean anything. Remember what soldiers are singing? That we will hear the third big no, ohi. Let's remind ourselves which are the first two. The one with the Persians in the ancient Greece. The second one with the Second World War. And now if anyone will try to play around with our freedom, with our faith, with our family, we should be ready to sacrifice ourselves. And then, beloved in the Lord, the first one, the faith in Christ. How are we doing? Not any other place, but here in Canada. Is our faith strong? Are we working for our faith? Are we doing well in our churches, in our schools, afternoons, sabbatical, day schools, Sunday schools? What about the camps? What about philanthropy and the Philoptochos Society and the rest of the things? And above all, are we cooperating amongst ourselves or we are fighting? The will of God is that we cooperate like one family as we are one family. This is the message and this is the theme that I propose for the new year 2021 for each and every one of us. Let us do our part, and God, who is a loving God, will help us to accomplish the things that we should accomplish. May the new year be progressive, materially and spiritually. May the new year give us health for everyone. May in the new year God will be with us and forever and ever.